υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να κερδίσει τον Ατρόμητο, να στείλει στην ανεργία τον Γρηγορίου, γιατί αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα ο Ατρόμητος όσον αφορά την ταχύτητά του και την άμυνά του. Δηλαδή σε όλες τις γραμμές έχει πρόβλημα. Ο Φιντανίδης με τον Λαζαρίδη είναι ένα δίδυμο που αρχίζει και γερνάει, αλλά όπως και να το κάνουμε υπάρχει ένα σεβασμός, μια ομοιογένεια, είναι καλό δίδυμο. Είναι καλό δίδυμο. Απλά ο Ατρόμητος έχει γίνει κοντός με τον Κυβρακίδη και τον, τους άλλους, τους αριστερούς, τους μπακ κτλ. Χαμηλώνει σε μπόι. Έφυγε και ο Νάστος, έφυγε και ο Ταυλαρίδης, χαμηλώνει σε ύψος. Χαμηλώνει σε ύψος. Παλιότερα έφυγε ο Ιγκλέσιας, χαμηλώνει σε μπόι πάρα πολύ. Εάν ο Ηρακλής δεν πάρει αυτόν τον Ατρόμητο με τα προβλήματα που έχει, είναι ευκαιρία δηλαδή, έτσι όπως κατεβαίνει ο Ατρόμητος. Εγώ λέω ότι ο Ατρόμητος θα αναστηθεί στο δεύτερο γύρο. Τώρα όμως έτσι όπως είναι, χωρίς Ούμπιτες, Μαρσελίνιο, Φιντανίδη, ποιος άλλος λείπει ρε. Αυτοί οι τρεις δεν λείπουν από τον Ατρόμητο. Μαρσελίνιο, Φιντανίδη, Ούμπιτες. Κι άλλο ναι. Κι άλλος ένας πρέπει να λείπει. Κι άλλος ένας πρέπει να μπει. Μπες μέσα στα ίντερνετ, δες τα έχει τα κόλλο ίντερνετ. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ο Εμπόου, ο στόπερ. Βέβαια, μπράβο. Χάνει όλη τη χρονιά. Από τον Πανθρακικό. Καλός. Λαθέρ μερικές φορές, αλλά καλός. Νομίζω ότι για να πάρει το μάτς αυτό ο Ηρακλής πρέπει να βάλει πρώτος γκολ. Και αυτό το λέω γιατί διακρίνω, δεν το είπε κανένας βέβαια, ότι ο Ηρακλής είναι η πιο αγύμναστη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν μιλώ για ποιότητα. Δείτε τα τελευταία 20 λεπτά, τα τελευταία 25 λεπτά, στα δύο τελευταία παιχνίδια και θα καταλάβετε. Αν θέλετε να καταλάβετε ακόμα περισσότερο, δείτε τα πρώτα 12-15 λεπτά του παιχνιδιού ΑΕΚ Ηρακλής, μια ομάδα η οποία ξεκινάει το παιχνίδι και έχει τέτοια βιολογική κατάσταση, δηλαδή στα πρώτα 20 μέτρα τους τρώνε 4 μέτρα η χαφ της ΑΕΚ στο σπριντ, κακές επαναφορές, ιδιαίτερα όταν χαθεί η μπάλα ψηλά, πολύ κακές επαναφορές, μονομαχίες ένας με έναν, χάνονται το 80% των μονομαχιών είτε χαμηλά είτε ψηλά, κανένας μπακρής παίρνει καμιά κεφαλιά εκεί στην αναμπουμπούλα, μεγάλο πρόβλημα. Τρομερό πρόβλημα, το οποίο για εσάς που παίζετε live στοίχημα, όταν δείτε τον Ηρακλή από το 70 και μετά να ποντάρετε ότι θα φάει γκολ. Okay. Εγώ αυτό το match το βλέπω χ. Ένας ελλιπής Ατρόμητος και ένας κακός Ηρακλής πιστεύω ότι θα διασταυρώσουν ταξίδι τους. Καλό βράδυ.